Ωρε ζέστη. Ένα τετραπλό φρέντο εσπρέσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Γεια σας, καλή χαρά. Έτοιμη. Λοιπόν, καλωσορίσατε φίλοι μου σε μια καινούργια συναρπαστική hardcore τρίλεπτη τρίτη. Υδρώσαμε πολύ, ζέστη πολύ, καιρός να αλλάξουμε. Έτσι, μπράβο. Hardcore clothing λοιπόν, η 126, η οποία είναι μαζί μας για άλλη μια τρίλεπτη τρίτη. Μπλουζάκια, καπελάκια, αξεσουάρ, οτιδήποτε χρειαστείς από την πιο hardcore εταιρεία. 126 motherfucking clothing. Και φυσικά ειδικό εκπτωτικό κουπόνι για όλους εσάς εδώ πέρα στην τρίλεπτη τρίτη, Χρήστος 10. Για έκπτωση 10% σε κάθε αγορά 126 Hardcore Clothing. Ευχαριστούμε επομένως την 126 Hardcore Clothing που είναι μαζί μας για άλλη μια φορά εδώ στην τρίλεπτη τρίτη. Για μια hardcore και καυτή τρίλεπτη τρίτη έχω να προσθέσω, γιατί έξω καζάνει ο τόπος, έχει βράσει ο εγκέφαλός μας. Τώρα, αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ πέρα, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Η τρίλεπτη τρίτη είναι μια μοναδική εκπομπή, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο Μπάμπης ο Ζουγιάς, ο Τζίμις ο Πεταλούδας και όλοι αυτοί εδώ, ότι είναι η μοναδική εκπομπή στο ελληνικό YouTube η οποία απαντά στις δικές σας τατουατζίδικες ερωτήσεις πάντα μα πάντα εντός 3 λεπτών. Ποιον δουλεύεις ρε μπάρμπα? Ζέστη πολύ έξω σήμερα, οπότε ετοιμαστείτε για μια πολύ καυτή τρίλεπτη τρίτη. Και θα είναι καυτή γιατί θέλω να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά την σωστή και γρήγορη επούλωση ενός νέου τατουάζ. Πάμε λοιπόν να βάλουμε 3 λεπτά, τυπικά, εντελώς τυπικά, στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Κυρίως στο λογαριασμό μου στο Instagram λαμβάνω πολύ συχνά ερωτήσεις σας που σχετίζονται με την επούλωση ενός τατουάζ. Κάπου φρικάρετε, κάπου δεν ξέρετε τι να κάνετε, αν και το σημερινό επεισόδιο θα είναι αναλυτικότατο, αν έχεις κάποιες ακόμα απορίες, δες και το βίντεο που έχω κάνει παλαιότερα σχετικά με την επούλωση ενός τατουάζ. Τώρα! Πριν ξεκινήσω, θέλω να σου πω πόσο σημαντικό είναι όταν έχεις κάνει ένα φρέσκο καινούριο τατουάζ να ακολουθείς τις συμβουλές του επαγγελματία tattoo artist. Μην κάνεις του κεφαλιού σου, μην κάνεις κάτι το οποίο ένας φίλος σου είπε κάνε έτσι και έκανες έτσι και μετά βγαίνεις κατά το τατού σου και ψάχνεις να βρεις το λόγο. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, για να σου λύσω οποιαδήποτε απορία και να σου πω με απλά βηματάκια 1, 2, 6. Το πιάσες το υπονοούμενο, ε. Τώρα, πριν σου αναλύσω βήμα-βήμα τα στάδια της επούλωσης ενός τατουάζ, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το πώς λειτουργεί ένα τατουάζ. Και πιο συγκεκριμένα, να αναλύσουμε λίγο την ανατομία του δέρματος. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να καταλάβεις πώς λειτουργεί και η σωστή επούλωση του δέρματός σου μετά από μια συνεδρία δερματοστιξίας, τατουάζ. Το δέρμα μας είναι το πιο μεγάλο όργανο που έχουμε πάνω στο σώμα μας. Καλύπτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια και έχει το μεγαλύτερο βάρος από κάθε άλλο όργανο στο σώμα μας. Το δέρμα μας χωρίζεται σε 3 κυταρικές στιβάδες. Η πάνω-πάνω στρώση, αυτή που βλέπουμε, είναι η επιδερμίδα. Ακριβώς από κάτω το χώριο και ακριβώς από κάτω είναι το υποδόριο ή λιπόδης ιστός. Οι χρωστικές ενός τατουάζ εναποθέτονται στο χώριο. Σε αυτή την περιοχή δηλαδή, ανάμεσα στο λιπόδι ιστό και στην επιδερμίδα. Η πάνω-πάνω στρώση λοιπόν αποτελείται από πολλαπλές κυταρικές στρώσεις. Και αυτές οι στρώσεις, αυτά τα κύτταρα, ανανεώνονται και η μία σμπρώχνει την άλλη προς τα πάνω, μέχρι να φτάσουμε στην εξωτερική-εξωτερική στρώση. Με τη σειρά της αυτή η πάνω επιφάνεια απολεπίζεται, καθημερινά χάνουμε εκατομμύρια τέτοια κύτταρα της πάνω στρώσης, και χρειάζονται περίπου 4 εβδομάδες από τη στιγμή που η κάτω στρώση φτάνει να είναι η πάνω στρώση. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί για να εναποθέσουμε εμείς την χρωστική στην περιοχή
που ονομάζουμε χώριο, πρέπει να διαπεράσουμε και χρωματίζονται κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα κύτταρα που αποτελούν την επιδερμίδα. Γι' αυτόν τον λόγο φαίνεται τόσο ζωντανό και έντονο, λες και είναι αυτοκόλλητο, ένα φρέσκο τατουάζ. Ωστόσο, όταν θα έχει επουλωθεί πλήρως ένα τατουάζ, μετά από περίπου 4 εβδομάδες δηλαδή, τα κύτταρα της επιδερμίδας μας δεν θα περιέχουν καθόλου χρωστική. Η επιδερμίδα μας δηλαδή θα αποτελεί ένα σχεδόν διάφανο φιλμ, όπου ακριβώς από κάτω βρίσκεται το τατουάζ μας. Χρωστικές του τατουάζ. Για να επιτύχουμε τώρα την πιο τέλεια και γρήγορη επούλωση του δέρματός μας, χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι καθαριότητα. Το δεύτερο είναι καλή ενυδάτωση. Και το τρίτο είναι το οξυγόνο. Το σώμα μας για να αναπλάσει σωστά το δέρμα μας χρειάζεται και τα τρία αυτά συστατικά. Καθαριότητα, ενυδάτωση και οξυγόνο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ας υποθέσουμε πως έχεις πάει σε ένα επαγγελματικό tattoo studio και όχι στο υπόγειο του Μίτσου και έχεις κάνει ένα ωραιότατο τατουάζ πάνω σου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο tattoo artist μετά την λήξη της συνεδρίας είναι να σου τυλίξει το δέρμα με μια πλαστική μεμβράνη. Αυτό το κάνουμε γιατί το τατουάζ σου σε αυτή τη φάση βρίσκεται στην πιο ευαίσθητη μορφή του. Το δέρμα σου θα βγάζει υγρά, αιματάκια, ζουμάκια και δεν θέλουμε το τατουάζ σου να έρθει σε επαφή με τα ρούχα σου, να λερωθείς ή να κουμπίσεις πάνω σε βρώμικες επιφάνειες και να πάθεις κάποια μόλυνση. Την μεμβράνη αυτή θα την αφαιρέσεις εσύ σε περίπου 2 με 4 ώρες. Θα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ ένα πράσινο σαπούνι, είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Θα πας εκεί πέρα στο ράφι με τα σαπούνια και θα ψάξεις για μία μπάρα σαπουνιού η οποία θα γράφει πάνω αγνό σαπούνι ελιάς ή κάτι τέτοιο. Είναι τα παλιά κλασικά σαπούνια που χρησιμοποιούσαν αναντίν μπαμπαμπάν. Επομένως, πράσινο σαπούνι, φθηνό, οικονομικό και ό,τι καλύτερο μπορείς να αγοράσεις για να χρησιμοποιήσεις και να πλένεις με αυτό το τατουάζ σου. Τώρα, με το που αφαιρέσεις τη ζελατίνα, όπως είπαμε, σε 2 με 4 ώρες, θα πλύνεις πάρα πολύ καλά πρώτα απ' όλα τα χέρια σου, να μην έχουν μικρόβια. Κατόπιν, θα κάνεις πλούσιο αφρό στην παλάμη σου με το πράσινο σαπούνι και θα τρίψεις πολύ έντονα, πολύ δυνατά την περιοχή του τατουάζ. Ξέρω ότι μπορεί να τσούζει, ξέρω ότι μπορεί να είναι ευαίσθητο. Θέλουμε να αφαιρέσουμε όλα αυτά τα υγρά, τα ξεραμένα αιματάκια, την βαζελίνη που χρησιμοποιήθηκε κατά την δερματοστηξία. Όλα αυτά θέλουμε να φύγουν πάνω από την επιδερμίδα μας. Επομένως, τρίβουμε πολύ δυνατά με την παλάμη μας, όχι σφουγγάρια, τρίφτες, μαλακαπανάκια ή οτιδήποτε. Πάντα με την παλάμη μας, πλούσιο αφρό και τρίβουμε δυνατά. Ξεπλένουμε λοιπόν την περιοχή με άφθονο χλιαρό νερό, όχι καυτό ή ζεστό νερό γιατί θα τσούζει. Και σκουπίζουμε την περιοχή να τη στεγνώσουμε με ένα χαρτί κουζίνας. Και δεν θέλω να χρησιμοποιείς μπουρνούζια, πετσέτες, γάζες, βαμβάκια και δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τέτοια γιατί θα αφήσουν χνούδια, ενδεχομένως η πετσέτα να βρίσκεται μέσα στο μπάνιο, να έχει βακτηρίδια πάνω ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε το καλύτερο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι ένα καθαρό, στεγνό χαρτί κουζίνας. Τα μποναριστά, σκουπίζουμε την περιοχή και την πρώτη φορά αφήνουμε το τατουάζ μας να αναπνεύσει για περίπου 10 με 20 λεπτά. Αυτό το κάνουμε γιατί το δέρμα μας είναι ήδη πολλές ώρες τυλιγμένο με βαζελίνες, μπορεί να έχει κατά κάποιο τρόπο μουλιάσει το δέρμα. Θέλουμε λίγο να αεριστεί σωστά, να στεγνώσει και κατόπιν βάζουμε την αλυφή. Τώρα πάμε λίγο στην αλυφή και ποια αλυφή είναι η καλύτερη από όλες ή ποια μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Κοίτα να δεις, υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα στο εμπόριο τα οποία άλλα είναι εξειδικευμένα, άλλα είναι super duper ή έχουν εξειδικευμένη δράση και συστατικά και μπουρουμπούρου. Το πιο ενδεδειγμένο, το πιο δοκιμασμένο αν θέλεις προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά είναι η Bepanthol αλυφή. Τώρα υπάρχουν δύο Bepanthol στην αγορά, η μία λέγεται κρέμα και η άλλη λέγεται αλυφή. Εμείς δεν θέλουμε την κρέμα, θέλουμε την αλυφή που η σύστασή της είναι αρκετά πιο λαδερή, κρατάει περισσότερο χρόνο, ενώ η κρέμα εξατμίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Η αλυφή αυτή που είναι για τα συγκάματα των μωρών. Πολλοί την ονομάζουν Bepanthol ροζ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχει μείνει από κάποια γραμμή που είχε κάποτε πάνω. Anyway, λοιπόν, θα ζητήσετε από το φαρμακείο μία Bepanthol αλυφή, την οποία φυσικά θα τη χρησιμοποιείτε μόνο εσείς και πάντα με καθαρά χέρια. Μην τη δώσετε στο φίλο σας να βάζει και αυτό στο τατουάζ, ατομικά μόνο εσύ την αλυφή. Παίρνουμε μία πάρα πολύ μικρή ποσότητα αυτής της αλυφής και απλώνουμε πάνω στο τατουάζ. Πάντα, το τονίζω ξανά, με καθαρά χέρια. Θέλουμε να απλώσουμε πάνω στο τατουάζ, πάνω στο δέρμα μας, μία πολύ λεπτή στρώση. Δεν θέλουμε να είναι μπουκωμένο, παστωμένο με κρέμα. Αν έχεις βάλει πάρα πολύ κρέμα και τρίβεις και είναι ακόμα
μπουκωμένο, παστομένο, βάλε ένα στεγνό χαρτί κουζίνας από πάνω και αυτό που θα μείνει πάνω στην επιφάνεια είναι όσο χρειάζεσαι. Για τις επόμενες 15 μέρες θέλω να βάζεις κάθε περίπου 4 ώρες λίγη τέτοια αλυφούλα. Πάντα με καθαρά χέρια, το τονίζω άλλη μια φορά, μη μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Και αυτό το κάνουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν χρειάζεται να βάζεις ξυπνητήρι, να ξυπνάς το βράδυ για να βάζεις αλυφή. Δεν είναι αντιβίωση. Τώρα, δώσε λίγο προσοχή γιατί πολλοί μου το ρωτάτε αυτό. Κάνει να βρέχω το τατουάζ μου? Και η απάντηση είναι ναι. Μπορείς να το βρέχεις, αλλά όχι να το μουλιάζεις. Έχει μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Παραδείγματος χάρη, γύρισε σπίτι σου το βράδυ και θες να κάνεις ένα ντουζάκι. Αν είναι ένα γρήγορο ντουζάκι, καλό θα ήταν να ξεπλύνεις με απαλό τρόπο, μόνο την πρώτη φορά δυνατά, με απαλό τρόπο το τατουάζ σου. Ρίξε λίγο νεράκι, βάλε λίγο σαπουνάκι, απαλά απαλά πράγματα και έτσι το φρεσκάρεις, βγαίνεις έξω, το σκουπίζεις ξανά να στεγνώσει και μετά λίγο αλυφούλα. Αν όμως είναι να κάνεις ένα μεγάλο μπάνιο, όπως κάνετε εσείς οι γυναίκες, μαλλιά, ξυρίσματα, και είσαι για μισή ώρα μες στο μπάνιο, μόνο τότε πρέπει να παστώνεις την περιοχή με την αλυφή, με την πεπαθόλα αλυφή, ή αν θέλεις βάλε και μια πλαστική μεμβράνη, κάνε το μπάνιο σου όπως θέλεις να το κάνεις και μόλις βγεις, βγάζεις τη μεμβράνη, σκουπίζεις μετά αυτή τη μεγάλη ποσότητα αλυφής που έχεις βάλει και ξανά light στρώσεις κάθε 4 ώρες. Να τονίσω πως μόνο πράσινο σαπούνι και όχι σαμπουάν, μπενταντίν, σκράμπ απολέπισης ή οτιδήποτε τέτοιο έχει στη διάθεσή σου, δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε πάνω στο τατουάζ. Αν πέσει λίγο σαμπουάν πάνω, εντάξει, ξέπλυνε το, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ωστόσο, δεν θέλω να το πλένεις με άλλα πράγματα εκτός από το πράσινο σαπούνι. Πέρα από το μεγάλο μπάνιο, αν θέλεις να κάνεις, το τατουάζ σου δεν θέλουμε ποτέ να το ξανατυλίξεις με πλαστική μεμβράνη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπουκώνει το δέρμα και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και το οξυγόνο το χρειαζόμαστε για να γίνει σωστή ανάπλαση του δέρματος. Η επούλωση και η ανάπλαση του δέρματος χωρίζεται σε 3 βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο και το πιο κρίσιμο είναι από την πρώτη, από τότε δηλαδή που θα χτυπήσεις το τατουάζ, μέχρι και περίπου την 5η-6η μέρα. Σε αυτή τη φάση, το τατουάζ σου θέλω να το θεωρείς σαν ένα τραύμα. Η περιοχή του δέρματος είναι ευαίσθητη, είναι κόκκινη, είναι ερεθισμένη, είναι τραυματισμένη. Και είναι κρίσιμη φάση γιατί πρέπει να το προσέχουμε το δέρμα μας πάρα πολύ σε αυτές τις πρώτες μέρες. Γιατί κοίτα να δεις, αν είναι να μολυνθεί το τατουάζ σου, τώρα μπορεί να μολυνθεί. Αν ακουμπήσει βρώμικες επιφάνειες, αν το οξύνεις, βρώμικα νύχια, θέλω επομένως να έχεις κατά νου καθαριότητα, συχνή ενυδάτωση, να φοράς άνετα ρούχα, να μην τρίβεται η περιοχή, γιατί ένα ερεθισμένο δέρμα, αν το τρίβουμε από πάνω, εύκολο να το μολύνουμε. Επομένως, πρόσεχε μην ακουμπάς πουθενά βρώμικα. Αν έχεις κάνει κάπου εδώ, πρόσεχε πώς θα πατήσεις. Αν έχεις κάνει κάτι στον καρπό και είσαι σε ένα γραφείο, καθάριζε πρώτα το γραφείο σου και μετά ακούμπα πάνω στην επιφάνεια. Γενικά, αυτές οι πρώτες μέρες θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό είναι τα ρούχα μας επίσης να είναι άνετα ρούχα. Να αερίζεται το τατουάζ, η επιδερμίδα μας, να μην είναι κάτι στενό, ένα κολλητό, εφαρμοστό τζιν, κάτι με πρόκεση, με κάτι με δερμάτινα τμήματα τα οποία να τρίβουν πάνω στο τατουάζ. Και να ξέρεις πως σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε το τατουάζ μας να το έχουμε εκτεθειμένο στον ήλιο. Πες πως έχεις πάει μια μέρα παραλία και έχεις καεί από τον ήλιο. Την επόμενη μέρα δεν τζούζει η επιδερμίδα σου. Κάπως έτσι είναι και το τατουάζ. Επομένως το προστατεύουμε με ρούχα άνετα και δεν βγαίνουμε να πάμε παραλίες, θάλασσες, ηλιοθεραπείες κτλ. Αυτονόητο. Στο τέλος της πρώτης φάσης, το οποίο όπως είπαμε κρατάει 5 με 6 μέρες, θα παρατηρήσεις πως το δέρμα σου αρχίζει να ξεφλουδίζει. Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο. Εκεί είναι που οι περισσότεροι από εσάς φρικάρετε. Βλέπετε πετσάκια να ξεφλουδίζει το τατουάζ, νομίζετε πως φεύγει το τατουάζ. Είναι μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη της δερματοστηξίας και της επούλωσής της. Έχει κατά νου ότι από την 5η-6η μέρα μέχρι τη 15η το τατουάζ μας θα ξεφλουδίζει, θα απολεπίζεται φυσιολογικότατα και ο σκοπός μας σε αυτή τη δεύτερη φάση είναι να βοηθήσουμε το δέρμα να γίνει μια γρήγορη ανάπλαση του, να μην το τρίψουμε ή το ξύσουμε ή το χτυπήσουμε και έτσι με την πάροδο του καιρού και την οξυγόνωση, την ενυδάτωση, την καθαριότητα και όλα αυτά εδώ, τα πετσάκια αυτά εδώ θα αρχίσουν να λιγοστεύουν. Πολλοί από εσάς όμως πανικοβάλλεστε γιατί βλέπετε έγχρωμα πετσάκια να φεύγουν, να πέφτουν, να ξεφλουδίζει το δέρμα μας, το τατουάζ μας να φαίνεται χάλια. Θέλω να ξέρεις πως αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη, μια φυσική κατάσταση της επούλωσης ενός τατουάζ. Επομένως, don't worry, be happy, it's normal. Απλά
Δεν θέλω να αρχίσεις να τραβάς τα πετσάκια για να καθαρίσεις την περιοχή, να φαίνεται το τατουάζ σου ωραίο και καθαρό. No. Γιατί έτσι και μπορούμε να το πληγώσουμε και τραβώντας πετσάκια, πέρα από τις μολύνσεις, μπορεί να τραβήξουμε και τη χρωστική. No. Θέλουμε η διαδικασία αυτή εδώ να γίνει ήπια, ωραία, σωστά, απαλά. Επομένως, δεν τραπάμε πετσάκια, δεν ξύνουμε την περιοχή, δεν την τρίβουμε. Πάμε παρακάτω. Αυτό που δεν θέλουμε για τις πρώτες 15 μέρες είναι θάλασσα, υδρομασάζ, τζακούζι, δεν θέλουμε το δέρμα μας να μουλιάζει. Η παραλία, να θυμάσαι ότι έχει πάρα πολλά μικρόβια, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να μολυνθεί το τατουάζ. Και για όσους έχετε κατοικίδια στο σπίτι, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς την τρίχα του ζώου. Δεν θέλουμε να κολλήσει κάποια τριχούλα πάνω στο φρέσκο τατουάζ. Γι' αυτό και τους χειμερινούς μήνες, ειδικά λέμε το τατουάζ, ένα γυμνό τατουάζ, να μην έρχεται σε επαφή με μάλινα ρούχα, μάλινες κουβέρτες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, γιατί έτσι συμβαίνουν πολύ συχνές μολύνσεις. Το έχω δει να συμβαίνει και δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τώρα, με το τέλος της δεύτερης φάσης, δηλαδή μετά από 15 μέρες, το τατουάζ σου θα είναι σχεδόν έτοιμο. Μπορείς άνετα να πας θάλασσα, μπορείς να πας παραλία, μπορείς να το βρέχεις, μπορείς να κάνεις ένα μεγάλο μπάνιο, μπορείς να αγκαλιάζεις το σκύλο σου, τη γάτα σου, το κατοικίδιό σου, το κουνελάκι σου ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά μπορείς να κάνεις ό,τι έκανες και πριν. Και αν είναι να πας θάλασσα, μην ξεχάσεις το αντιλιακό. Ένα καλό αντιλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30+. Ωστόσο, να θυμάσαι ότι πριν τις 15 μέρες το αντιλιακό απαγορεύεται. Μόνο μπεπανθόλ αληφή για τις πρώτες 15 μέρες και μετά, αν θες να κάνεις μπανάκι στη θάλασσα, μόνο τότε μεγάλο δείκτη προστασίας. Στο τέλος αυτής της φάσης το τατουάζ σου θα έχει απολεπιστεί πλήρως. Μπορεί να έχουν μείνει κάποια μικρά λίγα πετσάκια στο τριγύρω τμήμα του, ωστόσο θα έχει καθαρίσει, τα χρώματα θα είναι έντονα, ζωηρά, όπως πρέπει. Έτσι όμως περνάμε στο τελικό στάδιο της επούλωσης, της επιδιόρθωσης του δέρματός σου αν θέλεις. Και αυτό το τρίτο στάδιο της επούλωσης κρατά από την 15η μέχρι περίπου την 30η μέρα. Σε αυτό το τελικό στάδιο της επούλωσης είναι η φάση, είναι η στιγμή που θα διαμορφωθούν και τα τελικά χρώματα του τατουάζ μας. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε στην αρχή αυτού του βίντεο, κατά τη διάρκεια του τατουάζ χρωματίζονται και οι πάνω-πάνω στρώσεις των ανανεώσιμων κυττάρων, της επιδερμίδας δηλαδή. Και η τελευταία κάτω-κάτω στρώση της επιδερμίδας, μέχρι να φτάσει και να γίνει η πάνω στρώση, χρειάζονται περίπου 4 εβδομάδες. Επομένως, σε αυτό το τελικό στάδιο θα έχουν αναγεννηθεί όλες οι πάνω στρώσεις της επιδερμίδας. Δεν θα έχουν πλέον χρωστικές, γιατί οι χρωστικές του τατουάζ, αυτού που θα μείνει δηλαδή, είναι ακριβώς από κάτω και επομένως το δέρμα μας θα είναι ένα ωραιότατο φίλτρο του τατουάζ μας. Τα χρώματα επομένως θα είναι στην τελική τους μορφή μετά από περίπου 30 μέρες. Και έτσι θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία της επούλωσης και της αναγέννησης του δέρματός μας. Το τατουάζ μας πλέον είναι έτοιμο, μπορούμε να το χαρούμε και όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, αν θέλουμε τα χρώματα του τατουάζ μας να μείνουν αναλύωτα, όσο το δυνατόν φυσικά, καλό είναι να προστατεύουμε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το δέρμα μας με ένα αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, γιατί ο ήλιος δεν είναι σύμμαχός μας. Αυτά ως προς την διαδικασία της επούλωσης, προσπάθησα να στο εξηγήσω με όσο το δυνατόν πιο επιστημονικούς όρους. Εύχομαι να σε διαφώτισα αρκετά ως προς την επούλωση. Αν ωστόσο έχετε και άλλες απορίες ή τα τατουατζίδικα ερωτηματικά, γράψε μου ένα σχόλιο εδώ πιο κάτω και θα χαρώ πάρα πολύ και να το διαβάσω και γιατί όχι να κάνουμε και μια τρίλεπτη τρίτη γι' αυτό. Α, και να μην ξεχάσω. Αν φίλε μου σου αρέσει το περιεχόμενο των εκπομπών μας, σου αρέσει αυτό που βλέπεις, τα τατουατζίδικα αυτά επεισόδια, κάνε μας ένα like, βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι πάντα για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Και αυτά ήταν τα νέα μας σήμερα στην τρίλεπτη τρίτη. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας εδώ σε μια καινούργια τρίλεπτη τρίτη. Stay hardcore, motherfucker. Άντε πάμε να φύγουμε τώρα. Μπλουζάρες ρε φίλε, πολύ ωραίες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλος καύσωνας πλήττει όλη τη χώρα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Όχι ρε, θα τα πω όπως πρέπει, δεν κατάλαβα. Κέτσι, 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 κέτσι. Τρίλεπτη τρίτη να πει. Τραβάει αυτό. Τραβάει.